Είμαι εδώ με τον Κυριάκο και με τον Χρήστο από την Urban Act και θέλω να μάθω και να σας ρωτήσω πόσο καιρό σας πήρε αυτό το έργο που βλέπουμε εδώ στο ελληνικό δεύτερο σχολείο, δημοτικό. Προετοιμασία και με το τελικό αποτέλεσμα γύρω στην εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Τι ακριβώς είναι η Urban Act? Είναι μια ομάδα που προωθεί τις δημόσιες φωτογραφίες. Υλοποιεί διάφορα προγράμματα. Ένα από τα πιο γνωστά της κρατικοδυναμικά είναι το ζωγραφίζω της μεγάλη εταιρεία. Υπάρχει μια συνεργασία με τα Auto Markets. Γιατί σας στηρίζει, γιατί σας στηρίζει? Μια πολύ καλή για μας πιστεύω για την συνεργασία. Το πρόγραμμα αυτό είναι, όπως είπα πριν, δυναμικό γιατί παραβαίνει στους μαθητές, στους γονείς και στην κοινότητα. Συνήθως είναι προαθήκες σε εξωτερικό κλίκο έτσι ώστε να το βλέπει και η κοινότητα live, να συνομιλήσει με τον καλλιτέχνη. Και η ενέργεια, η θετική ενέργεια που παίρνουμε για εμάς και με το ρίχνο μας στηρίζει για τη συνέχεια. Για τα OK είναι μια συνεργασία νομίζω είναι η έκτη, όχι είναι η έκτη μάλλον την υπογραφή που κάνουμε και σίγουρα θα πάρει συνέχεια. Έχουν πάρει και πάρα πολλά γραφεία. Ο Χρήστος είναι ο άνθρωπος που φιλοτέχνης εδώ και θέλω να μου πεις τι ακριβώς δείχνει. Είναι ένα παιδάκι, όμως μπορεί να δεις και εσύ, το οποίο κάτι κρατάει. Κρατάει! Τι κρατάει, θα μπορούσε. Ένα κτίριο. Μοιάζει λίγο πολύ, εσύ, ή όχι. Ποια συνέχεια. Εσύ θα μας πεις τι βλέπεις. Έχουμε τα εξωτερικά μας εδώ με τον Χρήστο, το ξέρω πολλά χρόνια. Είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης στο είδος του. Βλέπω ένα παιδάκι που κρατάει ένα κτίριο που είναι χρωματιστό. Δεν ξέρω όμως. Είναι το σχολείο του. Είναι σχολείο του. Είναι πολύ περήφανο γι' αυτό και θα μπορούσε να το δει. Να μην ομορφαίνει κάτι χρωματιστό μία γειτονιά. Πέρα από χρώμα πιστεύω είναι ότι δίνει... Αλλά στην ενέργεια της περιοχής σίγουρα και στιγματίζεται πλέον την περιοχή. Δηλαδή και σε πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε κλείσει ραντεβού στο γκράφιντι. Το γκράφιντι αυτό λειτουργεί και έτσι. Γίνεται και να είναι το σκοπόσιμο. Πριν λίγο θα μπορούσατε να δείτε γονείς που γίνανε φωτογραφίες με τα παιδιά τους και φόντα. Είδα που πέρα από το χρώμα είναι η άλλη οπτική που δίνει στους σταμινά παιδιά. Δηλαδή τους μεγάλους να ονειρεύονται και μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, να αλλάξει, να προσπαθήσουν να γίνουν, να γίνουν ελπίδα. Στα προηγούμενα, στις προηγούμενες χρονιές, έξι προηγούμενες χρονιές, έχετε δει κάποια ανταπόκριση από εμάς που δεν έχεις έχει κάνει μια τεράστια έκπληξη. Μπράβο, είναι τρελές αντιδράσεις από το ελάτε και σπίτι μας να κάνουμε τα δωμάτια μας κλπ. Μέχρι που μας φέρουν και φαγητό. Όσο δουλεύετε. Έχω φάει καλά, παιδιά. Το τρώω. Επίσης είναι πολύ ωραίο που εγώ είμαι μέσα στο γραφείο ψηλά. Γυρίσω πλάτη, στάντα θα δω ένα-δύο άτομα. Σε φωτογραφείο. Εδώ ανεβήκαμε στα 10 μέτρα πριν με το κεράνο. Δεν φοβάσαι όταν Όχι, είναι εμπειρικό. Πρώτη φορά ξεκινήσαμε 2, 3, 4 μέτρα. Έχουμε φτάσει στα 70 μέτρα. Τι πω, το έχουμε ξεπεράσει. Το πάθος μας γι' αυτό είναι. Πιο μεγάλο. Σπίτι. 2 επί 3. Μπορώ να